Κυρίες και κύριοι, το Μάρμαρο βέβαια, εκτός από τους εργατοϋπάλληλους, θα πληρώσουν ξανά και οι φτωχοί αγρότες, αφού η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά στην αγροτική παραγωγή, στη μεταποίησή της και στην αλληλεία, κινείται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μια, ενισχύει μονοπωλιακούς ομίλους με τη δικαιολογία ότι έχουν προβλήματα με τη διάθεση της παραγωγής τους και από την άλλη παραπέμπει σε ένα θολό μέλλον τη στήριξη κλάδων αυτοαπασχολουμένων γεωργών και κτηνοτρόφων, όπως και των εγωπρόβατοτρόφων, όπως και των παραγωγών οπωροκυπευτικών και των λαϊκών αγορών. Πρόκειται για αγροτικούς κλάδους που υφίστανται τις επιπτώσεις των τάσεων εσχροκέρδειας που οξύνονται εν μέσω πανδημίας και των προβλημάτων διάθεσης της παραγωγής τους. Είναι αναγκαίο η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε δέσμη μέτρων που να εξασφαλίζει. Πρώτο, διοχέτευση της εγχώριας παραγωγής εγωπρόβειου γάλακτος στη μεταποίηση αμνοερυφείων αυγών και ευπαθών προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση χωρίς την κερδοσκοπία των διαφόρων μεσαζόντων σε προσιτές τιμές που να εγγυώνται στους παραγωγούς ένα εισόδημα επιβίωσης. Δεύτερο, κάλυψη από το κράτος του χαμένου εισοδήματος των αγροτών των κλάδων που έχουν πληγεί και έκτατο επίδομα για τους παραγωγούς που νοσούν ή που αναγκάζονται να παραμείνουν σπίτι για τις ανάγκες παιδιών ή ηλικιωμένων. Τρίτο, προστασία των παραγωγών με αναστολή χρεών και κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής ίσπραξης, διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους από το κράτος για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση, δωρεάν χορήγηση ζωοτροφών, ιδίως στις αποκλεισμένες περιοχές. Τέταρτο, καταβολή στο 100% των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ του έτους 2019. Κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια ήδη πρώτης ανάγκης, μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και χορήγηση αφορολόγητου πετρελαίου.